από την Αμερική όλο το καρτέλ της Κολομβίας. Ναι, ναι, ναι. Πείτε του τον κύριο, μην βλέπει τόσο πολύ Netflix και ταινίες και Νάρκος. Netflix. Ναι, Netflix, Netflix. Σταμάτα εσύ. Netflix λέω. Ναι, μην τα βλέπει τόσο πολύ. Γιατί το μεγαλύτερο καρτέλ είναι το αμερικάνικο. Και έχει και όνομα CIA λέγεται. Απλά αυτά που εξαρτώθηκαν ήταν γιατί δεν γυρνούσαν τα λεφτά πίσω στην Αμερική. Έχει δίκιο ο Κόκκινος σε αυτή τη φάση. Που του είπε αυτό το πράγμα. Να τα λέμε όλα κιόλας. Όσο για τον κύριο Μαρινάκη που λέει ότι δεν ήταν στο όνομά του και τέτοια, ή ότι δεν τον ψάξαν ας πούμε και δεν τον βγάλαν τίποτα στην Αγγλία, ας δει λίγο καλύτερα με το όνομά του ότι πήρε την ομάδα ή με μια κοινοπραξία άλλου ονόματος. Δεν έχει σημασία, δεν μπορούμε μέχρι αποδείξω ότι δεν μπορούμε να λέμε οτιδήποτε. Εννοείται, και εγώ λέω οτιδήποτε, άμα το πάμε έτσι, και εγώ αυτά που λέω είναι οτιδήποτε. Όχι, την ομάδα την, ομάδα την πήρε μόνος. Την ομάδα την πήρε μόνος και μάλιστα φέτος πάει και πολύ καλά η Νότιχαμ. Τι έκανε μόνο η Νότιχαμ? Φαίνεται δηλαδή το όνομά του. Ναι. Οκ, έγινε. Αυτό σίγουρα. Δεν μου αν είναι ή όχι για τα ναρκωτικά και τέτοια. Εγώ λέω για αυτό που είπε ότι αν τον πάω κείσε, φίλε. Πάω κείσε. Πάω κείστε. Ναι, πάω. Και ο Σαββίδης την ομάδα την έχει σε εταιρεία, δεν την έχει το όνομά του. Αυτό λέω και εγώ. Και τι έγινε δηλαδή. Θα τον κατηγορήσουμε κι αυτόν. Αυτό που λέει παγό, ότι τον κατηγορώ γι' αυτό. Απλά το θέμα είναι ότι όταν είναι να ψαχτεί κάτι. Ψάχνουν αυτό που βλέπουν, όχι το πίσω καμιά φορά. Φίλε, αν ο Αμπράμοβιτς πήγε από την Τσέλσι τώρα, ξέρετε ότι χρωστάει η Τσέλσι τον Αμπράμοβιτς. Πάρα πολλά δισεκατομμύρια. 680 εκατομμύρια ευρώ. Μάλιστα. Γεια. Όχι, 680 εκατομμύρια ευρώ. Να είσαι καλά. Καλό μεσημέρι. Παρακαλώ.